Με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ θα εφαρμοστεί από μεθαύριο 1 Ιούλη. Και αυτό που θα εφαρμοστεί είναι η κατάργηση του μειωμένου ΦΠΑ στα 5 νησιά του Ανατολικού Αιγαίου που είχε απομείνει να ισχύει, μεταξύ των οποίων είναι και το μεγάλο νησί της Λέσβου. Και δυστυχώς όχι απλά θα καταργηθεί ο μειωμένος ΦΠΑ κατά 30%, αλλά στα περισσότερα είδη, από ό,τι γνωρίζετε, θα ισχύσει ο πιο ψηλός συντελεστής του ΦΠΑ, δηλαδή 24%. Η εκτίμηση της Λαϊκής Ενότητας είναι ότι ο αυξημένος ΦΠΑ θα εξουθενώσει οικονομικά και κοινωνικά τους κατοίκους και την οικονομία των νησιών του Αιγαίου και της Λέσβου, θα έχει πάρα πολύ αρνητικές επιπτώσεις στον τουρισμό. Είναι αδιανόητο για μας η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός, ο Αλέξης ο Τσίπρας, να έχουν υποκύψει στις παράλογες απαιτήσεις της Τρόικα για την κατάργηση του μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά και στην Λέσβο, να μην βλέπει τις καταστροφικές συνέπειες αυτής της αύξησης του ΦΠΑ στα νησιά, και το κάνει αυτό, και γι' αυτό είναι πολιτικά παράλογο, την ίδια στιγμή που γνωρίζει, όπως γνωρίζουμε όλοι μας, ότι στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν περιοχές όπου οι συγκεκριμένοι συντελεστές ΦΠΑ παραμένουν μειωμένοι. Περισσότερο δηλαδή σαν υπάλληλος των δανειστών λειτουργήσε παρά σαν Πρωθυπουργός της Ελλάδας. Την ίδια στιγμή βέβαια η κυβέρνηση γνωρίζετε ότι αφήνει στο απειρόβλητο το εφοπλιστικό κεφάλαιο που κερδοσκοπεί ασύστολα και σε βάρος των κατοίκων της Λέσβου με τις υπεραυξημένες τιμές που έχει στα εισιτήρια και στους ναύλους μεταφοράς και των ανθρώπων και των εμπορευμάτων από και προς το νησί και των αυτοκινήτων ιδιαίτερα, με τις κρατικές επιδοτήσεις και τα προκλητικά προνόμια που απολαμβάνει, που δεν το έθιξαν καθόλου την ίδια στιγμή που με ένα μεγάλο κύμα ακρίβειας που θα ακολουθήσει την αύξηση του ΦΠΑ στα νησιά και ιδιαίτερα στη Λέσβο, θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ακρίβεια των προϊόντων και επιβάρυνση των εισοδημάτων των νησιωτών. Η κυβέρνηση βέβαια χθες, από ό,τι γνωρίζετε, γιατί έτυχε να έρθω στο νησί και να είναι όλα επίκαιρα, δηλαδή και η κατάργηση του μειωμένου ΦΠΑ αλλά και η ψήφιση του μεταφορικού ισοδύναμου. Η κυβέρνηση χθες ψήφισε στη Βουλή το λεγόμενο μεταφορικό ισοδύναμο που είχε σχεδιαστεί για τα νησιά. Είναι αδύναμο, κατά τη γνώμη μας, είναι ανεπαρκές, δεν αντικαθιστά την επιβάρυνση, ούτε κατελάχιστο την επιβάρυνση των νησιωτών και της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας από την αύξηση του ΦΠΑ. Και για μας η λύση είναι ότι πρέπει να επιστρέψει ο μειωμένος ΦΠΑ στα νησιά και στη Λέσβο. Περισσότερο είναι μια ακόμα κοροϊδία απέναντι στους νησιώτες, το μεταφορικό ισοδύναμο. Το χρησιμοποιεί η κυβέρνηση, από ό,τι είδατε επικοινωνιακά, δήθεν ως αντιστάθμισμα που όμως κατ' εμάς δεν είναι επαρκές για να πείσει το λαό των νησιών και τους κατοίκους της Λέσβου να συμβιβαστούν με τη νέα κατάσταση του αυξημένου ΦΠΑ και του κύματος, όπως είπα, της ακρίβειας που θα ακολουθήσει, αλλά δεν αντιμετωπίζει το μεταφορικό ισοδύναμο τις επιπτώσεις, τις κοινωνικές και τις οικονομικές από την κατάργηση του μειωμένου ΦΠΑ. Ειδικά όσο αφορά τις μεταποιητικές και εμπορικές επιχειρήσεις του νησιού, που κατά κύριο λόγο, όπως ξέρετε, είναι μικρομεσαίες, το μεταφορικό ισοδύναμο αναπληρώνει ένα πολύ μικρό, πάρα πολύ μικρό μέρος από την επιβάρυνση την οποία θα έχουν από την αύξηση του ΦΠΑ, και δεν έχει καμία σχέση με το συγκριτικό πλεονέκτημα το οποίο είχαν οι εμπορικές και μεταποιητικές επιχειρήσεις του νησιού όσο αφορά το μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ που ίσχυε μέχρι τώρα. Για να το πω πιο απλά και πιο λαϊκά, η κυβέρνηση παίρνει 10 από τους νησιώτες με την ακρίβεια που θα ακολουθήσει, με όλα τα μέτρα, τα μνημονιακά, τα οποία και στους μισθούς και στις συντάξεις και στα προνοιακά επιδόματα που αφορούν και τους κατοίκους του νησιού, και την ίδια στιγμή από τα 10 που τους παίρνει, που τους αρπάζει, τους επιστρέφει ένα με το μεταφορικό ισοδύναμο με πολύ αυστηρές προϋποθέσεις, μόνο για τους κατοίκους του νησιού, μόνο για θέσεις στην οικονομική ζώνη του καραβιού, στο κατάστρωμα, και όχι αριθμημένες θέσεις που κυρίως ηλικιωμένοι, παιδιά, οικογένειες είναι απαραίτητο να έχουν. Και παρόλα αυτά, παρότι τους αρπάζει 10 και τους γυρίζει ένα με το μεταφορικό ισοδύναμο, με το μεταφορικό ισοδύναμο, οι βουλευτές του και οι υπουργοί του στη Βουλή
τις προηγούμενες τρεις μέρες κομποριμονούσαν ότι αυτό είναι νησιωτική πολιτική, νησιωτική κοινωνική πολιτική και ότι πρέπει να είναι και ευχαριστημένοι οι κάτοικοι της Λέσβου για την εφαρμογή αυτής της πολιτικής. Επομένως, με βάση αυτά που είπαμε, κατά τη δική μας γνώμη και το προλαμβάνω, ότι για να επιστρέψει ομαλότητα, τίποτα δεν είναι ομαλό μέσα σε μνημονιακές πολιτικές λιτότητες που εφαρμόζονται σε όλη τη χώρα και στη Μυτιλήνη, αλλά σε σχέση με το ΦΠΑ στο νησί, αυτό που είναι απαραίτητο είναι, όπως σας είπα, και αυτή είναι η θέση μας και γι' αυτό θα αγωνιστούμε, να επανέλθει ο μειωμένος ΦΠΑ. Και εμείς ταυτόχρονα με αυτό, η Νομαρχιακή Επιτροπή, η Τοπική Επιτροπή της Λέσβου, της ΛΑΕ, αυτά τα τρία χρόνια παλεύει για μία δέσμη μέτρων, που δεν αφορά μόνο το μειωμένο, να παραμείνει ο μειωμένος ΦΠΑ στο νησί. Έχει πει ότι πρέπει να μηδενιστεί ο ΦΠΑ στα είδη λαϊκής κατανάλωσης. Έχει μιλήσει η Λαϊκή Ενότητα και συνεχίζουμε να μιλάμε ότι πρέπει να μειωθούν δραστικά στα εισιτήρια, αν είναι δυνατό και μέχρι το 50% να μειωθούν και τα ναύλα οχημάτων, ανθρώπων και οχημάτων στην ακτοπλοεία. Έχει μιλήσει η ΛΑΕ για δωρεάν μετακίνηση των ΑΜΕΑ, των ανέργων και των οικογενειών της και των στρατευμένων, να μην επιβαρύνονται και αυτοί. Η ΛΑΕ επανειλημμένα έχει παλέψει και σαν Λαϊκή Ενότητα αλλά και με τους ανθρώπους της στο Περιφερειακό Συμβούλιο, στα κινήματα για την τακτική σύνδεση των νησιών με τα, και κυρίως της Λέσβου, εδώ που μιλάμε με την Ηπειρωτική Ελλάδα, αλλά και επαρκή διανησιωτική σύνδεση, γιατί στον Ομό είναι και η Λίμνος, στον Ομό είναι και ο Άγιος Ευστράτιος, είναι και γειτονικά νησιά, Ιχείος κλπ. Και επίσης για το νησί έχει μιλήσει η ΛΑΕ και συνεχίζουμε να μιλάμε ότι πρέπει να πάρθουν μέτρα έκτακτα και για τούτο το νησί και για άλλα νησιά του Αιγαίου για μείωση της βενζίνης. Η βενζίνη ξέρετε ότι είναι πολύ ακριβότερη από εμάς στην Αθήνα και ένας τρόπος μόνο υπάρχει να μειωθεί και αυτόν ζητάμε, να μειωθούν οι φόροι, η φορολογία, η έμεση η οποία έχει επιβληθεί από τις κυβερνήσεις και τη σημερινή στη βενζίνη και η οποία όπως ξέρετε φτάνει το 65% της τιμής της βενζίνης. Άρα ένα έκτακτο μέτρο που θα στηρίξει και τους κατοίκους και την τοπική οικονομία και κοινωνία είναι αυτό. Και είναι σαφές ότι εμείς θα αγωνιστούμε για αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, το πρώτο είναι αυτό το επίκαιρο. Δεύτερο τώρα, έτυχε πάλι να έρθω στο νησί και να συμβεί να έχουμε απόφαση τη Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το προσφυγικό. Σήμερα τα ξημερώματα μετά από 12 ώρες συνεδρίαση. Η απόφαση Συνόδου Κορυφής, από ό,τι θα είδατε και ως δημοσιογράφοι που παρακολουθούνται τις εξελίξεις, κάνει πολύ πιο αυστηρότερη την πολιτική για τους πρόσφυγες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ήδη ήταν αντιπροσφυγική, την κάνει 10 φορές πιο αντιπροσφυγική και κατασταλτική και αποτρεπτική. Τις συνέπειες τις έχουμε ζήσει, με τη Μεσόγειο και τις θάλασσές μας να έχουν μετατραπεί σε ένα νεκροταφείο νεκρών προσφύγων που προσπαθούν να γλιτώσουν από τις βόμπες του πολέμου ή από την απόλυτη πείνα και μάλιστα χωρίς στην απόφαση της Συνόδου Κορυφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναφέρεται ότι θα πάρει πρωτοβουλίες η ίδια για να αντιμετωπίσει τις αιτίες που θρέφουν και αυξάνουν και διωγγώνουν το προσφυγικό φαινόμενο, που η βασική αιτία είναι επεμβάσεις, όπως ξέρετε, των Αμερικανών, του ΝΑΤΟ, που έχουν διαλύσει όλη τη Μέση Ανατολή και την ευρύτερη περιοχή, όπου παρέμβηκαν, διέλυσαν τη Λιβύη, διέλυσαν το Ιράκ, διέλυσαν το Αφγανιστάν, παρέμβηκαν και προκάλεσαν εμφύλιο στη Συρία. Ούτε μια πρωτοβουλία δεν αναφέρεται ότι θα πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση προς την κατεύθυνση να σταματήσουν οι εμφύλοι, να σταματήσουν οι πόλεμοι για να ανακοπεί η πραγματική αιτία που δημιουργεί το προσφυγικό ρεύμα. Για τον Πρωθυπουργό έχουμε να πούμε και να καταγγείλουμε ότι δεν έθεσε κανένα θέμα, ό,τι του πήγαν το ψήφισε, λειτουργήσε ουσιαστικά ως υπάλληλος της κυρίας Μέρκελ στη συγκεκριμένη σύνοδο, γιατί το πρόβλημα η κυρία Μέρκελ το έχει το πολιτικό στο εσωτερικό της Γερμανίας και δυστυχώς συμφώνησε πρώτο στον εγκλωβισμό νέας γενιάς προσφύγων στην Ελλάδα, γιατί από ό,τι ξέρετε η απόφαση της Συνόδου Κορυφής λέει ότι τα hot spot, τα κέντρα υποδοχής όπως τα λένε, στο τέλος τα μετατρέπουν ή σε κέντρα κράτησης ή με συνθήκες χειρότερες διαβίωσης από τις φυλακές, όπως συμβαίνει και με τη Μόρια εδώ, συμφώνησε να γίνουν στην Ιταλία και στην Ελλάδα τα κέντρα υποδοχής. Άρα συμφώνησε στον εγκλωβισμό και συμφώνησε στο να γίνει ακόμα περισσότερο η Ελλάδα μια αποθήκη ψυχών και δυστυχισμένων ανθρώπων.
Το δεύτερο που συμφώνησε είναι στην ενίσχυση των κατασταλτικών μέτρων, των μέτρων αποτροπής, είπα πριν τα αποτελέσματα. Και το τρίτο το οποίο συμφώνησε, εξυπηρετώντας κατεξοχή την κυρία Μέρκελ και τη Γερμανία, ήταν ότι ναι, είπε, δεχόμαστε πίσω πρόσφυγες που ήρθαν στην Ελλάδα, πέρασαν από τη Λέσβο, έκαναν την αίτηση, ήταν μέσα στο ελάχιστο ποσοστό που παίρνει άσυλο και έφυγαν για τη Γερμανία, δέχτηκε να τους επιστρέφει πίσω η Γερμανία στη χώρα μας. Άρα ακόμα πιο ευρύτερες συνθήκες εγκλωβισμού ανθρώπων και ψυχών στην Ελλάδα. Με τα γνωστά αποτελέσματα και στο νομό σας και στο νησί σας, που ξέρετε ότι στη Μόρια κυρίως αλλά και στο νησί, κυρίως όμως με επίκεντρο τη Μόρια, είναι 6 ως 7 φορές περισσότεροι από όσους μπορεί να υποδεχθεί αυτό το κέντρο υποδοχής, με αποτέλεσμα οι συνθήκες να είναι άθλιες, να βασανίζονται οι ίδιοι πρόσφυγες, να δημιουργείται πρόβλημα και στον τοπικό πληθυσμό, με αποτέλεσμα να τσαλαβουτούν οι φασίστες και οι ακροδεξοί και να κερδοσκοπούν πάνω σε μια κατάσταση για την οποία αποκλειστικά υπεύθυνη είναι η κυβέρνηση. Δεν τηρήθηκαν οι δεσμεύσεις του κυρίου Βίτσα, που ήρθε στο νησί σας και είπε ότι θα πάρει μέτρα αποσυμφόρησης της Μόρια με την μεταφορά στην υπηρετική Ελλάδα, διότι πιέζεται και υποχωρεί στις αντίθετες απαιτήσεις της Γερμανίας. Και σαν να μην έφτανε αυτό, πάλι τώρα επίκαιρο, φτάνοντας στο νησί, έμαθα ότι ένας πρότυπος χώρος υποδοχής, φιλοξενίας θα το έλεγα περισσότερο, φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών, κυρίως προσφύγων, στην πόλη της Μυτιλίνης, ο χώρος του πρώην ΠΙΚΠΑ, για τον οποίο όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς λένε ότι λειτουργούσε με τρόπο ανθρώπινο και αξιοπρεπή για τους πρόσφυγες και ήταν και ανακουφιστικός χώρος σε σχέση με τους χιλιάδες που συνοστίζονται στην Μόρια. Δυστυχώς, από ό,τι έμαθα, με απόφαση της περιφέρειας αποσύρθηκε και ακυρώθηκε η άδεια που είχε μια συλλογικότητα και τον λειτουργούσε. Είναι μια απαράδεκτη, απάνθρωπη, αντικοινωνική απόφαση, την οποία και καταγγέλουμε ως λαϊκή ενότητα. Τέλος, και έκλεισα, το τελευταίο πάλι επίκαιρο που έγινε αυτές τις μέρες ήταν η απόφαση του Eurogroup όσο αφορά το δημόσιο χρέος της χώρας μας και την τύχη του τρίτου μνημονίου. Οι πανηγυρισμοί, τους οποίους είχαμε από τους ευρωγραφειοκράτες στις Βρυξέλλες, αλλά και τα επικοινωνιακά σόου της κυβέρνησης με γραβάτες και τα συναφή για την πρόσφατη αυτή απόφαση του Eurogroup, συνιστούν μια, απλά και μόνο μια επικοινωνιακή καταιγίδα της κυβέρνησης που επιχειρεί να καλύψει με αυτόν τον τρόπο την οδυνηρή πραγματικότητα που βιώνουν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες και το διαρκές μνημονιακό καθαρτήριο το οποίο θα βιώσει ο λαός μας από το 2019 μέχρι το 2060. Ο Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, φόρεσε τη γραβάτα και την κράτησε 25 λεπτά, γιατί τον έσφυγε. Όμως την ίδια στιγμή στον ελληνικό λαό φόρεσε στο λαιμό του μία θηλιά μνημονίων για άλλα 42 χρόνια μέχρι το 2060. Επίσης, εμείς θεωρούμε, από τη στιγμή που το χρέος δεν μειώθηκε ούτε ένα ευρώ, από τη στιγμή που οι πολιτικές λιτότητες παραμένουν μέχρι το 2060, από τη στιγμή που χωρίς να δανειστούμε θα έχουμε καινούργια μνημονιακά μέτρα από 1η-1η-19, με τις μειώσεις των συντάξεων, που είναι απάνθρωπες, ανθρωποκτόνες. Και σας βεβαιώνω, ως πρώην Υπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, ότι οι συντάξεις αυτές, οι μειώσεις αυτές, που προστίθενται στις 26 μειώσεις συντάξεων που έχουν γίνει επί μνημονιακών κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, που προστίθενται σε αυτές και καθιστούν αβίωτη τη ζωή των συνταξιούχων, αβίωτη κυριολεκτικά, είναι μειώσεις που δεν πρέπει να γίνουν και που θα κάνουμε οτιδήποτε δυνατό σαν λαϊκή ενότητα μέσα στο κίνημα των συνταξιούχων και στο ευρύτερο κίνημα να τις αποτρέψουμε. Επομένως, αφού έχουμε λιτότητα μέχρι το 60, αφού τα μέτρα όπως η μείωση συντάξεων, η δραστική μείωση του αφορολόγητου, οι πληστηριασμοί ηλεκτρονικοί στη λαϊκή κατοικία και περιουσία, το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας συνεχίζονται, για μας δύο είναι οι λύσεις. Η μία είναι ο λαός να ενωθεί, να εξεγερθεί και να κατέβει στους δρόμους να δώσει τη μάχη του για να σταματήσουν αυτές οι πολιτικές. Και δεύτερο, εμείς έχουμε εναλλακτική πρόταση σε αυτές τις πολιτικές των μνημονίων που να αντικατασταθούν από ένα αναπτυξιακό φιλολαϊκό σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας. Βεβαίως, λέμε, με σταμάτημα αποπληρωμής του δημόσιου χρέους, με διαγραφή του δημόσιου χρέους, με έξοδο από την Ευρωζώνη εθνικό νόμισμα και με συσάχθεια
για το ιδιωτικό χρέος των λαϊκών οικοκυριών και των μικρομεσαίων επαγγελματιών και αγροτών. Έχουμε λοιπόν εναλλακτική πρόταση και αυτό που προσπαθούμε αυτή την περίοδο είναι γύρω από αυτήν να συγκροτήσουμε ένα μέτωπο, μια συνεργασία αριστερών και αντιμνημονιακών δυνάμεων που να προωθήσει αυτή την εναλλακτική στα μνημόνια, στη φτωχοποίηση και στην ταπείνωση του ελληνικού λαού πολιτική πρόταση. Το βάρος αυτό το διάστημα το έχουμε ρίξει σε αυτή την κατεύθυνση και θα συνεχίσουμε μέχρι τέλους προκειμένου να συγκροτηθεί ένα τέτοιο πολιτικό, κοινωνικό και εκλογικό μέτωπο που να ξαναδώσει ελπίδα στο λαό για μια διέξοδο φιλολαϊκή από τα μνημόνια και τις ντροπιαστικές δανειακές συμβάσεις.